Επιστρέψαμε κυρίε και κύριοι. Βλέπετε πάντα δηλώσει αυτεμπορική. Είναι εκπομπή 120 λεπτά Market. Μα βλέπετε μέσα από τι δύο πλατφόρμε Κοσμοτέ και Νόβα και μέσα από το site αυτεμπορική.gr. Και είναι μαζί μου εδώ στο στούντιο ο Γιάννη Πολυχρονίου, ο πρόεδρο του Συνδέσμου Εταιρεών Παροχή Επαιδικών Υπηρεσιών. Μιλήσαμε στο πρώτο μέρο συνέντευξη για την πορεία τη αγορά, του ετικού καταλήτε, αν μπορούμε να βρούμε. Και πάμε τώρα να δούμε, αγαπητέ Γιάννη, την έρευνα που έχει κάνει για την πορεία μετοχών, συγκεκριμένων μετοχών, έτσι. Για πε μα λίγο. Λοιπόν, ε, κάναμε μία άσκηση ναι. με τίτλο «Μετοχές που ξεχώρισαν στη διάρκεια του χρόνου». Ναι. Και έχουμε πάρει το Σεπτέμβριο του 1999, που mm. έγινε το ψηλό, ναι, ναι. και πήραμε και το υψηλό του Οκτωβρίου του 2007. Μάλιστα. Δηλαδή, για να ακούσουν οι νεότεροι, περίπου 6.400 μονάδες το 1999, περίπου 5.400 μονάδες το 2007. Για να δούμε τελικά εάν ψώνιζε κάποιο στο ψηλό mm. ε, τη περιόδου, ε, όχι στο ψηλό τη μετοχή, το ψηλό τη περιόδου, γιατί άλλε εκφάνησαν πιο νωρί πιο μετά, ε, τι θα γινόταν. Mm. Λοιπόν, πρωταθλήτρια λοιπόν του Ελληνικού χρηματιστηρίου είναι η Τζάμπο. Ε, έκλεισε χθε με 26 ευρώ, ε, το Σεπτέμβριο του 99. Η τιμή τη ήταν 1,59. Μιλάμε για προσαρμοσμένε τιμέ. στο άμετα σπίτι Ναι, ναι, ναι. ναι. 1,59. Ε, έχει δώσει από τότε 11,2 ευρώ χρηματικέ διανομέ. Άρα το άθροισμα τη τιμή συν ε, το σύνολο των χρηματικών διανομών την οδηγούν στα 37 ευρώ το κομμάτι με μια απόδοση 2.239%. Τι λες... Αν είχε βάλει λοιπόν κάποιο 1500 ευρώ το 99, θα είχε 37.000 ευρώ σήμερα. Μάλιστα. Και δεν τα είχε πουλήσει ποτέ. ένα. Ναι. Ναι. Μάλιστα. Ε, μετά είναι η, 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 Μέρμερεν. Ναι. Του Κυριακίδη, Έτσι. Ε, η οποία είναι με 900 Του 500... Παυλίδη. Του Παυλίδη πλέον. Ναι, σωστά. Ναι. Λοιπόν. Το Κρικρή με 843%. Ναι, ναι. Καρέλια 443%. Η Quest. Το Fesa, ναι, ναι. Έτσι με 221% ήταν ενεργειακή προφάιλ με τη Λινέο. Μάλιστα. Αυτέ είναι στην πρώτη θέση. Μάλιστα. Και στο τέλο τη λίστα μα είναι τα ελληνικά πετρέλαια που είναι μείον 1%. Αλήθεια. Ε? Ναι. Και η ΕΧΑΕ που είναι μείον 11%. Η μητρική εταιρεία του χρηματιστήριου για όσου δεν γνωρίζουν. Μάλιστα. Λοιπόν, συμπέρασμα, Γιάννη. Συμπέρασμα είναι ότι υπάρχουν περίπου 20, 20 τίτλοι ε, δεν είναι όλε μεγάλε εταιρείε. Περισσότερε είναι βέβαια. Ναι, αλλά ναι. έχουμε πλαστικά κρέτη, ας πούμε, με 86%. Ε, υπάρχουν 20, 20 τίτλοι περίπου. Ναι. Που, 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 που αυτό δείχνουν ότι η άποψη που επικρατεί ότι αν έβαζε κάποιο στο χρηματιστήριο τα χρήματά του το 99% έχανε το κεφάλαιό του δεν είναι ακριβώς έτσι. έτσι δεν ισχύει. Δείχνει αυτό το πράγμα ότι η επιλογή καλών εταιρεών, το λεγόμενο stock picking, έχει αποτελέσματα. Μπράβο. Απλώ όπω έχει πει και εσύ πολλέ φορέ, ότι δεν βάζει ποτέ χρήματα τα οποία τα έχει ανάγκη. Ακριβώς. Και εκεί την πατήσαν πάρα πολύ. Δηλαδή, βάλανε το στεγαστικό επίδομα, βάλανε κάτι, βάλανε μια εφά, ένα φάπαξ που το είχαν ανάγκη και ξαφνικά, εντάξει, κάποια στιγμή λέει, το θέλω πάνω το πίσω. Όπω σπάζανε και τα ασφαλιστικά του συμβόλαια, έτσι, η δεκαετία τη κρίση που και εκεί ήταν άσχημο, γιατί το ασφαλιστικό σου είναι για να σου οδηγήσει στη σύνταξη, να έχεις ένα ποσό. Δεν μπορεί να το σπά, αλλά σου λέει ανάγκη τα μετρητά. Οπότε είχαμε αυτή την εικόνα. Ακριβώ. Ο, ο αίμνητο ε... μπαμπά Μητσοτάκη ναι. έλεγε ότι η Ελλάδα είναι ο λαό τη υπερβολή και το χρηματιστήριο ο ναό τη υπερβολή. Α, ναι, δεν το ξέρω αυτό. Ξέρω ότι ήταν σοφή. Έχει πει αυτό το πράγμα. Ε. Ναι. Μάλιστα. Άραγε, δείχνει αυτό που λες, ότι αν κρατήσουμε τις μετοχές μιας εταιρείας που πιστεύουμε ότι θα είναι καλή και δεν μας προδώσει, έχεις πλέον, κάνεις μια μικρή περιουσία. Δηλαδή αυτό που λες, που μπορεί να υπάρξει, να υπάρξει αυτή τη στιγμή άνθρωπος που να έχει πάρει τη μετοχή του τζάμπου και να μην την έχει πουλήσει πότε. Γι' αυτό που λες, να έχει κάνει μια μικρή περιουσία τώρα. Έτσι. Ακριβώς. <κοί> ε, θα πρέπει να κοιτάμε την κερδοφορία, το business, mm. πόσο δανεισμένη η εταιρεία, για σειρά από στοιχεία. Όπως συνηθίζω και λέω σε, σε κόσμο, είναι σαν να πα να μπει συνέτερο στο μαγαζί τη γειτονιά σου. Ναι. Θα εξετάσει κάποια στοιχεία ναι. χρηματοοικονομικού περιεχομένου και όχι ψυχολογικού. Δυστυχώ πολλοί επενδυτέ ακόμα επιλέγουν με το τι διάβασαν και με ψυχολογικά κριτήρια. Ενώ πρέπει να κοιτάνε ε, πιο βαθιά την εικόνα τη εταιρεία. Πόσο σημαντικό είναι να ξέρουμε ποιο είναι πίσω από το τιμό τη εταιρεία Γιάννη σε επίπεδο ικανότητα να έχει δώσει δείγματα γραφή νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Mm. Ε, όλες, ε, αν σκεφτούμε, ε, οι εταιρείε αυτές που είχαν πολύ μεγάλη ανάπτυξη παγκοσμίω, ήταν αυτοί που είχαν ικανό επιχειρηματία. Έτσι. Ε, και συνήθως μετά τι γίνεται, ή το διάδοχο σχήμα της συνεχίζει που δεν είναι τόσο σύνηθες, είτε τις παίρνουν κάποιοι πολύ μεγάλες πολυεθνικές. Ε, το κρόθο μεγάλο όμως, Γίνεται συνήθως από έναν άνθρωπο ή μια ομάδα ανθρώπων, mm. μικρή ομάδα ανθρώπων. Άρα είναι πολύ σημαντικός παράγοντας. Ωραία.